Αγαπητοί μας τηλεθεατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε το μοναδικό μας αφιέρωμα στον πρωτοψάλτη του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών, τον κύριο Απόστολο Παπαδόπουλο. Δάσκαλε, στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας διακρίναμε την ευγένειά σας, την ταπεινότητά σας, αλλά και, τον μεγάλο, τον διακαή πόθο να μάθετε την ψαλτική μας τέχνη, να γνωρίσετε τον δάσκαλό σας, τον αείμνηστο Σπυρίδωνα Περιστέρη. Να ξεκινήσουμε, να πάμε και πιο κάτω. Μάλιστα. Είχαμε μείνει στη μαθητεία σας, κοντά στον αείμνηστο δάσκαλο. Να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο, γιατί ακούγεται ότι ο μεγάλος δάσκαλος της ψαλτικής, ο Σπυρίδων Περιστέρης, δίδασκε με την παρουσία πιάνο. Κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, αλλά εσείς θα μας το αποσαφηνίσετε αν πραγματικά είναι έτσι ή όχι. Και είμαι υποχρεωμένος να το αποσαφηνίσω. Κατά κόρον έχει λεχθεί στο παρελθόν και έχει παρεξηγηθεί αυτή η τέλος πάντων άποψη. Αυτή η άποψη ότι ο Περιστέρης διδάσκει με το πιάνο και ότι δεν είναι σωστό αυτός ο τρόπος διδασκαλίας. Όσον αφορά τα διαστήματα, για να και οι τηλεθέατες να καταλάβουν, τα συγκερασμένα διαστήματα του πιάνου. Ότι το πιάνο, όλα τα πληκτροφόρα όργανα, οι κλίμακες είναι συγκερασμένες. Δηλαδή προχωρούν οι μείζονες κλίμακες κατά 2 τόνους ημιτόνιο, 3 τόνους ημιτόνιο. Οι ελάσσονες κλπ. Λοιπόν, ο δάσκαλος ο Περιστέρης το πιάνο το χρησιμοποιούσε περισσότερο σαν Ισοκράτη. Καταλάβατε. Δηλαδή, ο πρώτος ήχος Φερρυππίν έχει βάση τον φθόγκον Πα. Χτύπουσε το ρε, που αντιστοιχεί στον Πα. Λοιπόν, προχωρήστε παιδιά. Να ψάλουμε το πρώτο Αιωαθηνό, εις το όρος στις μαθητές. Για να δούμε στο τέλος, ξεφύγαμε, δεν ξεφύγαμε, το ένα, το άλλο. Δεν έπαιζε τη μελωδία. Μάλιστα. Δεν σας έρχνε τα διαστήματα αυτά. Μάλιστα. Όταν τελειώναμε, μερικές φορές ή κατεβάζαμε τη βάση ή ανεβάζαμε τη βάση. Όχι. Η σταθερότητα της τονικότητος παίζει το σπουδαιότερο ρόλο εν τη ψαλμωδία. Μάλιστα. Μας το έλεγε και μας το τόνιζε, καταλάβατε, ο μεγάλος δάσκαλος. Και ο προηγούμενος καθηγητής, ο Μαργαζιώτης, και αυτός είχε το πιάνο ο άνθρωπος, αλλά το χρησιμοποιούσαν και οι δύο, και ο Ιωάννης Μαργαζιώτης ο αείμνηστος και ο αείμνηστος ο δάσκαλός μου, ο Σπύρος Περιστέρης, σαν Ισοκράτη, κύριε Κούνα. Διότι ο δεύτερος ήχος, ας πούμε, δεν ανταποκρίνεται, το πιάνο μάλλον, δεν ανταποκρίνεται στο δεύτερο ήχο. Ο πλάγιος του δευτέρου, επειδή έχει δει τα δύο τριμητόνια, κατά 95% ας πούμε αποδίδει. Εκτός εάν χρησιμοποιήσουμε την μεικτή κλίμακα στο οξυτετράχορδο, οπότε εκεί τα πράγματα αλλάζουνε. Καταλάβατε. Μάλιστα. Λοιπόν, στον τρίτο ήχο η αλήθεια έπαιζε ορισμένες μελωδίες στο πιάνο. Εντάξει, είμαστε στο εναρμόνιο γένος, εδώ ναι. Έχουμε τόνο ημιτόνιο. Ναι, ναι, οπότε δύο τόνους ημιτόνιο, τρεις τόνους ημιτόνιο. Όπως και στον βαρύ εναρμόνιο, με βάση τον γα και με βάση το ζώη ύφεση εναρμόνιο. Μάλιστα. Δηλαδή εκεί βέβαια έκανε αυτή την, ας πούμε, την παρανομία εντός εισαγωγικών. Αλλά όμως τον ακούγαμε πολλές φορές, μας έψαλε να αποκτήσετε ύφος, να αποκτήσετε έκφραση, να αποκτήσετε σωστή άρθρωση των λέξεων. Μας τα έλεγε ο άνθρωπος, ο δάσκαλος. Διότι τον έζησα και ως δάσκαλό μου στο Οδείο Αθηνών. Από αυτόν πήρα το δίπλωμά μου, το δίπλωμα μουσικού δασκάλου. Θα το αναφέρουμε στη συνέχεια. Καταλάβατε. Αυτό που λέμε, ο Σπυρίδων Περιστέρης αποτελεί μια ξεχωριστή σχολή. Ακούς και λες, α, ψάλλει κατά το πρότυπο του Περιστέρη. Όπως είναι ο δάσκαλός μας στη Θεσσαλονίκη, ο Χαρίος Ταλιαδόρος, όπως είναι ο Καραμάνης, όπως είναι ο Στανίτσας, ο Κωνσταντινοπολίτης. Αυτό που λένε το ύφος. Ναι, το ύφος. Καλό είναι να υπάρχουν, τι λέτε,
Ναι, στην... διάφοροι τρόποι ερμηνείας, να το πούμε όσο έτσι. Όσο αφορά στη δική μου την περίπτωση, βέβαια στο παρελθόν λέγανε, ας πούμε, καλός είναι ο Παπαδόπουλος, αλλά μιμείτε τον Περιστέρη. Εδώ θα απαντήσω το εξής και θα σας πω μάλλον το εξής. Δεν μιμήθηκα ποτέ τον δάσκαλό μου. Τα πράγματα ήρθαν φυσιολογικά. Τα πατήματα ναι, το ύφος και το ήθος ναι, όχι μιμήσεις. Άλλο η μίμηση και άλλο ύφος και άλλο ήθος, καταλάβατε. Σίγουρα. Γι' αυτό μπορέσαμε και σταθήκαμε στον πρώτο ναό της Ελλάδος. Καταλάβατε, έχω και το προσωπικό μου στυλ βέβαια, αλίμονο. Τότε δεν θα κάναμε τίποτε. Γι' αυτό ακριβώς μπορούμε να ψάλουμε οποιοδήποτε μάθημα. Και του Καραμάνη και του Στανίτσα και του ένα και του άλλο. Δεν έχουμε πρόβλημα. Η μίμηση λοιπόν είναι απαγορευτική. Βεβαίως. Ο καθένας να έχει την προσωπικότητά του. Και μάλιστα ο δάσκαλος μου έλεγε, σε χαίρομαι αγαπητό μου παιδί, έτσι όπως μιλούσε, έτσι ήπια, μαλακά να πούμε. Μιλήχιος ο δάσκαλος. Μιλήχιος, πολύ. Σε χαίρομαι διότι δεν μιμήθηκες το δάσκαλό σου. Πήρες το ύφος, έχεις το δικαίωμα, το αναφέρεται ο δικαίωμα. Και τέλος πάντων, σου δείξα και αυτήν την αγάπη, την εκτίμηση που πραγματικά ένιωσα μεγάλη, ας πούμε, αγάπη και εκτίμηση ο δάσκαλός προς εμένα, δηλαδή, έδειχνε μια ιδιαίτερη αδυναμία. Αδυναμία έδειχνε σε όλα τα παιδιά, βέβαια, έτσι, ανεξαιρέτως. Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω. Αλλά όμως, όσο αφορά για το ύφος, δεν υφίσταται θέμα μιμήσεως. Εδώ τα πράγματα οφθαλμοφανώς φαίνονται. Μας ακούσατε εχθές στο χειροβικό. Είδατε εσείς καμία, ακούσατε καμία μίμηση? Όχι βέβαια. Και οφείλω να το ομολογήσω, ο τρόπος προσδιορίζει. Τα πατήματα, άλλο η μίμηση, ναι. Είναι χαρακτηριστικό. Δασκάλο μας είναι. Έτσι, όπως ακριβώς. Έχετε εσείς τα πατήματα του δασκάλου σας, έχουμε και έτσι, εμείς. Συμφωνούμε. Ίδια, καταλάβατε. Ωραία. Ναι. Και καθώς αναφέρατε ήθος και ύφος, νομίζω ότι πρέπει, είναι το... το δίπολο, το ιδανικό μάλλον δίπολο για τον ιεροψάλτη, το ήθος, το ήθος και ξέρετε το ήθος. Τι σημαίνει, πώς, ξέρετε. Και πώς συνδέονται αυτά. Εγώ θα σας πω κάτι. Για μένα, έτσι το ερμηνεύω, το ήθος σημαίνει ο χαρακτήρας του ανθρώπου, ο χαρακτήρας του εκτελεστού. Δηλαδή, εάν ο εκτελεστής της βυζαντινής μουσικής δεν έχει μέσα του πίστη, μέσα του φόβο Θεού, δεν μπορεί να έχει σωστό ήθος, κύριε Γκούνα. Όταν έχει αυτές τις αρετές και η ψαλτική του τέχνη θα αποδώσει. Και καλλιτεχνικά, για να ακούγεται ωραία, αλλά και πνευματικά. Θα είναι μέσα σε εκκλησιαστικά πλαίσια, θα έλεγα. Βεβαίως. Έτσι. Στην εκκλησία ερχόμαστε να προσευχηθούμε, δεν ερχόμαστε να κάνουμε τις φιγούρες μας. Αν κάναμε ωραία τσακίσματα ή αν κάναμε το ένα ή αν ψάλαμε το ένα ή το άλλο. Με έναν τρόπο, ας πούμε, που ξεφεύγει από την ιεροπρέπεια της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Εσείς εχθές που... αποδώσατε το αποστολικό ανάγνωσμα τόσο ωραία, έχετε αυτό το ύφος το ωραίο. Ναι, όμως, επειδή έχετε και το ήθος, εγώ πραγματικά ένιωσα ρίγη συγκινήσεως. Με είδε και ο κύριος Κανελόπουλος και μου λέει, έχεις δίκιο, μου λέει, τα είδες, του λέω. Να είστε καλά. Ο άνθρωπος φαίνεται. Ας συνεχίσουμε με εσάς καλύτερα. Όχι, 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 καλά κάνω και το λέω. Λέω την αλήθεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήθος έχουμε και στους ήχους, ήθος του τάδε ήχου. Εκεί είναι το δύσκολο. Πώς θα αποδώσουμε τον κάθε ήχο. Ας πούμε, ο πρώτος ήχος είναι σοβαρός ήχος. Θέλει μια σοβαρότητα. Έχει μια δωρικότητα. Μια δωρικότητα. Ο πλάγιός του θέλει πανηγυρισμούς. Καταλάβατε. Ο ήχος ο δεύτερος θέλει, ας πούμε, ένα στυλ θρηνώδες. Καταλάβατε.
Ο δεύτερος ήχος πραγματικά είναι ο ήχος για μένα, κατά την ταπεινή μου γνώμη βέβαια, είναι ο ήχος της προσευχής, πραγματικά. Ο τρίτος ήχος είναι και πανηγυρικός και μεγαλοπρεπής, που το χρησιμοποιούσαν και οι Εβραίοι στην Ερυθρά Θάλασσα, mm-hmm. λέγεται, επί των ποταμών Βαβυλώνος, mm-hmm. λέγεται. Mm-hmm. Λοιπόν, και οι όλοι οι άλλοι ήχοι ακολουθούν ανάλογα. Ο τέταρτος ήχος που έχει ιδιαίτερες, νομίζω, δυσκολίες. Ποιος? Στα Άγια, ο τέταρτος. Ο τέταρτος ο ήχος έχει έναν μυστικισμό. Δηλαδή έχει μία, πώς το λένε, ιδιάζουσα, θα έλεγα, έκφραση. Καταλάβατε. Εάν ο εκτελεστής, οποιοδήποτε εκτελεστής, δεν εκτελέσει σωστά τα διαστήματα, ιδιαίτερα του Άγια, απέτυχε παταγωδός. Πολλοί μετατρέπουν τον τέταρτο ήχο, τον Άγια, ξέρετε, στον τρίτο ήχο. Σαν να ακούω εγώ τον τρίτο ήχο, δεν είναι Άγια. Γιατί δεν εκτελούν σωστά τα διαστήματα. Ας πούμε θέλει, ανερχόμενο σοφά, ο Γά δηλαδή της βυζαντινής μουσικής, ανέρχεται εν διές. Κατερχόμενος είναι στη φυσική του κατάσταση. Όλα αυτά δεν τα προσέχουν, δεν κατηγορώ, καλοπροαίρετα μιλώ. Έτσι. Δεν τα προσέχουν οι πολλοί εκτελεστές. Και λέμε τώρα, τρίτο ήχο άκουσα ή Άγια άκουσα. Καταλάβατε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και επειδή μας αρέσει που αναφέρεται για τον κάθε ήχο, μας έμειναν 2-3 ακόμη. Μάλιστα. Για τον πλάγιο του πρώτου αναφερθήκατε, ο πλάγιος του δευτέρου. Ο πλάγιος του δευτέρου με τον κύριο του δεύτερο ήχο είναι όντως θρηνώδες. Ο βαρύς ο ήχος. Ο βαρύς ο ήχος είναι λίγο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι λίγο επαναστατικός, ξέρετε, επειδή είναι και βαρύς, ας πούμε. Ο βαρύς εκ του γάου εναρμόνιος ή μιλάτε για τον διατονικό? Όχι, για τον διατονικό εκ του ζώου. Αυτόν ήθελα να πω, με συγχωρείτε. Ναι, ναι. Ενώ εκ του γάου. Και πόσες δυσκολίες έχει αυτός ο ήχος. Εκεί ακριβώς έγκυται η όλη εμπειρία του κάθε εκτελεστού. Αν ο βαρύς διατονικός εκ του ζώου δεν εκτελεστεί σωστά, είναι σχέδια αποτυχία. Εάν ήσασταν την προσεχή Κυριακή, εμείς εκτελούμε τον πεντηκοστό του βαρέως ήχου. Εκτελούμε τα διαστήματα κατά γράμμα. Και ξέρετε τι ωραία που ακούγεται. Εγώ προσεύχομαι πραγματικά. Την ώρα που λέω τον βαρύ διατονικό, πραγματικά ώρες-ώρες δακρύζω. Βουρκώνουμε. Δηλαδή λέω, μπράβο, μας επέτρεψε ο Θεός να κληρονομήσουμε μία μουσική της Εκκλησίας μας, την λεγόμενη Βυζαντινή Εκκλησιατική Μουσική, σαν ένα πολύ μεγάλο δώρο, θείο δώρο, καταλάβατε. Έτσι είναι. Ναι, ναι. Και ο πλάγιος του τετάρτου. Ο πλάγιος του τετάρτου είναι ήσυχος ο καημένος, ο πλάγιος του τετάρτου. Mm. Ήσυχος. Δεν έχει ούτε πανηγυρισμούς, αλλά ούτε και ύφος θρηνώδες. Μπορώ να πω, είναι χαροπός. Είναι χαρούμενος ήχος, ο πλάγιος του τετάρτου. Ναι, ναι. Ιδίως όταν χρησιμοποιούμε το οκτάφωνο, ας πούμε, σύστημα, mm-hmm. έτσι, το οκτάχορδο μάλλον, εκεί φαίνεται δηλαδή η, μπορώ να πω, μεγαλοπρέπειά του. Μεγαλοπρέπεια, ακριβώς. Βεβαίως. Το γνώστα εθέμεις δίκος να πολεμάσει εν τη σκηνή του Ιωσήφ σου διευθέστη ο ασώματος λέγον τι απειρό.
Να συνεχίσουμε στην πορεία σας. Να γυρίσουμε στο έτος 1969 που πλέον τελειώνεται την θητεία σας στο ναυτικό, μας είπατε. Ναι, στο τότε βασιλικό πολεμικό ναυτικό. Απολύθηκα το Σεπτέμβριο του 1969 και η πρώτη Κυριακή που ήμουνα πλέον πολίτης ήρθα εδώ στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών. Και πάλι κοντά στο δάσκαλο λοιπόν. Κοντά στο δάσκαλο. Έρχεται ένας θεολόγος καθηγητής από τα Μέγαρα και μου λέει αν μπορέσετε να αναλάβετε από 1η Οκτωβρίου ως δεξιός ιεροψάλτης τον Μητροπολιτικό Ναό των Μεγάρων. Εγώ για να σας είμαι ειλικρινής και σαν νέο παιδί το θεώρησα τιμή αυτό. Τώρα 22 χρονών πόσο ήμουνα τότε να αναλάβω πρωτοψαλτίες και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, λέω θα το σκεφτώ λέω και θα σας πω. Δώστε μου το τηλέφωνο, τον πήρα στο τηλέφωνο τελικά δέχομαι. Και αναλαμβάνω 1η Οκτωβρίου του 1969 ανέλαβα πρωτοψάλτης μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 1974. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάρων Αττικής. Μάλιστα. Κοίμησης της Θεοτόκου. Εξαιρουμένου των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου του 1972. Γι' αυτό λέει 1970. Στο βιογραφικό που διαβάζουμε εμείς λοιπόν. Καταλάβατε. Σημειώσατε, ναι. Δηλαδή ακριβώς 5 χρόνια, 60 μήνες υπηρέτησε εκεί. Μετά από 1 Ιανουαρίου του 1975 μέχρι 31 Ιουλίου του 1979 υπηρέτησα στην μεταμόρφωση του Σωτήρος στον Άγιο Σώστη Λεωφόρος Υγρού. Μάλιστα. Επί Χρυσοστόμου Βούλσου Μητροπολίτου, του πρώτου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης. Τότε εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, μετά βέβαια αναγκάστηκα και έφυγα από τον Άγιο Σώστη γιατί διορίστηκα καθηγητής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθηγητής της μουσικής. Είχατε ολοκληρώσει τις σπουδές σας. Είχα ολοκληρώσει τις σπουδές μου. Θα τα αναφέρουμε αυτά μάλιστα, στην συνέχεια. Και διορίστηκα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ο πρώτος μου μάλιστα διορισμός ήταν στην Ανάβυσσο Αττικής. Εντός του νομού Αττικής. Επειδή τότε υπήρχε ένας νόμος του Οικονομίδη και έλεγε όσοι είναι διπλωματούχοι, πτυχιούχοι του ΟΔΙΟ Αθηνών διορίζονται εντός του νομού Αττικής. Ο νόμος τότε αυτός ίσχυε, καταλάβατε. Μάλιστα. Μετά καταργήθηκε βέβαια. Ήμουνα τυχερός που λένε. Από 1η Φεβρουαρίου του 1980 μέχρι 30 Ιουνίου του 1981, περίπου 1,5 χρόνο, ήμουνα δεξιός ιεροψάλτης στην Αγία Μαρίνα στο Θησίο. Θυμάστε επακριβώς και τις ημερομηνίες. Ναι, τις ημερομηνίες. Στο μεσοδιάστημα, όπως σας είπα, ο τέταρτος ναός, μάλλον είναι στην ουσία ο δεύτερος ναός, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος κάτω στο Κουκάκι, ναι, για 3 μήνες μόνον. Και ξαναεπανήρθα στα Μέγαρα βέβαια. Γι' αυτό έμεινα και 5 χρόνια στα Μέγαρα, γιατί μ' άρεσε πολύ. Πολύ καλοί οι Μεγαρίτες, οι άνθρωποι μου φέρθηκαν πολύ εντάξει και οι πατέρες εκεί της Εκκλησίας. Όλοι οι πατέρες και στον Άγιο Σώστη αλλά και στην Αγία Μαρίνα ήταν άριστοι άνθρωποι, πολύ καλοί άνθρωποι. Λοιπόν. Δάσκαλε, έχετε ένα καλό λόγο να πείτε για όλους. Αυτό αποκαλύπτει. Μα λέω την αλήθεια. Το μεγαλείο της ψυχής σας. Εάν, ας πούμε, είχα ένα παράπονο με έναν διπλωματικό τρόπο, θα το απέφευγα βέβαια. Να το ξέρετε. Ωραία. Λοιπόν, για Λαμπαδάριος. Πριν αναλάβω Λαμπαδάριος, για 7 χρόνια πάλι ήμουνα βοηθός εδώ στον Μητροπολιτικό Ναό. Από το 81 τα Χριστούγεννα, μέχρι το Σεπτέμβριο του 88. Έρχεστε πάλι στον δάσκαλο. Στον δάσκαλο και έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Μετά το 88 ήθελα να ησυχάσω λίγο. Δεν διορίστηκα σε κανένα ναό. Μετά από 3,5 χρόνια, δηλαδή τον Μάρτιο του 1992, 4 Μαρτίου πεθαίνει ο αείμνηστος Ευάγγελος Τσελάς, ο λαμπαδάριος του Καθεδρικού Ναού και
Βέβαια είχα υποχρέωση γιατί ήταν Λίαν αγαπητός και με εκτιμούσε πάρα πολύ. Έπρεπε και εγώ να παραστώ στην κηδεία του μεταστάντος. Και έρχομαι 29 του μηνός της Σταυροπροσκυνήσεως τον Μάρτιο, μετά από 25 μέρες από την εκδημία του Ευαγγέλου Τζέλα, να δοκιμαστώ. Ο τότε προϊστάμενος πατήρ Πέτρος Δακτυλίδης, ο μετέπειτα Χριστουπόλιος, έχει μύθει τώρα βέβαια, με παίρνει στο τηλέφωνο, θα δοκιμαστείς την Κυριακή, θέλεις δεν θέλεις. Εγώ λέω, πατέρα Πέτρο, δεν θέλω πλέον να διοριστώ σε ναό, τελείωσα. Δεν ξέρω εκείνο τον καιρό τι μου συνέβαινε, όχι τίποτε το σπουδαίο βέβαια, αλλά δεν είχα ας πούμε την επιθυμία. Εν πάση περιπτώσει είσαι υποχρεωμένος, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, με έπεισε. Έρχομαι 29 του μηνός εδώ, στον Δεσποτικό Θρόνο εδώ, χωροστατεί ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρός μάλλον, Σεραφείμ. Λοιπόν, για μια στιγμή, εκεί που ψάλαμε εδώ στον αριστερό χορό, δίνει εντολή μέσα να κλείσουν τα μικρόφωνα. Και έκανα εγώ διαμαρτυρία. Πώς κλείσατε τα μικρόφωνα? Και μου παρήγγελαν ότι εντολή του Μακαριωτάτου, για να ακούσει, λέει, την ένταση της φωνής. Του φυσικού μάλιστα. Και εκείνη την Κυριακή αξίζει τον κόπο να σας το πω. Πρώτη φορά το κάνει και τελευταία βέβαια. Βάζει πεντηκοστό αφεαυτού του εις ήχον πλάγιον του πρώτου. Σου λέει, για να δούμε τι θα μου πει ο νέος λαμπαδάριος, ο υποψήφιος. Λέει, τι θα κάνουμε τώρα, λέει, και τι. Μην ανησυχείτε, λέω, θα με ακολουθείτε όσο μπορείτε. Φυσικά έκανα αυτοσχεδιασμούς και το ένα και το άλλο. Ακολουθήσατε στον ήχο, λοιπόν. Βεβαίως, αλίμονο. Λοιπόν, και για να μην σας τα πολυλόγω, τελείωσε η Θεία Λειτουργία, εν χορό πάμε μέσα να πάρουμε την ευχή του. Και θυμάμαι έτσι όπως μιλούσε, πού είσαι ρε τόσα χρόνια να έχω να σε δω. Τι κάνετε μακαριότητα, πώς, καλά τα είπες ρε στον πλάγιο του πρώτου. Το θυμάμαι αυτό. Άντε λοιπόν, καλορίζικος, αναλαμβάνεις από σήμερα επισήμως λαμπαδάριος, μία που είσαι και μαθητής του δασκάλου μας εδώ, του μεγάλου του Περιστέρη, το ένα, του άλλο, και λέει στον πατέρα Πέτρο, πατέρα Πέτρο, κάνε πρακτικό για να διοριστεί το όνομά σου, μου λέει. Λέω, Απόστολος, καλά ρε, να είσαι καλά, μου λέει. Το λέει. Πάντοτε έτσι μιλούσε ο μακαριστός του Σεραφείμ, που ήταν Λίαν αγαπητός. Λοιπόν, ανέλαβα λαμπαδάριος περίπου 6,5 χρόνια. Δηλαδή από τις 29 του μηνός Μαρτίου του 92 μέχρι 29 Αυγούστου του 98, που ήδη ο δάσκαλός μου ήταν άρρωστος στο Ωνάσιο, οπότε ας πούμε δεν γινόταν διαφορετικά. Προσωρινά βέβαια ο μακαριστός ο Χριστόδουλος μου λέει, προσωρινά θα αναλάβεις, λέει, και θα δούμε, λέει, και το ένα και το άλλο. Ως λαμπαδάριος απέναντι λοιπόν στο δάσκαλό σας. Μάλιστα. Το φανταζόσασταν αυτό? Όταν από το ραδιόφωνο, μικρό παιδάκι, ακούγατε τη φωνή Ποτέ. Του, δεν γνωρίζατε το όνομά του? Αυτό πήγα να σας πω, ότι πώς επέτρεψε ο Θεός κατά τέτοιον τόλμο, να πω θαυματουργικό τρόπο, δεν είναι μόνο ότι έγινε δάσκαλός μου ο Περιστέρης, αλλά αντικατέστησα και τους δύο. Έγινα διάδοχος και των δύο. Καταλάβατε. Πρώτα του λαμπαδαρίου και στη συνέχεια... Πρώτα του λαμπαδαρίου αημνής του Τζέλα και δεύτερο του δασκάλου μου. Λοιπόν, ανέλαβα ανεπισήμως 30 Αυγούστου Κυριακή του 98 ως πρωτοψάντης εδώ. Και ο επίσημος διορισμός ήρθε 26 Φεβρουαρίου του 1999. Από 26 Φεβρουαρίου του 99 μέχρι αυτή τη στιγμή που συζητάμε, παραμένω σε αυτή τη θέση. Πανάξια, όπως ακριβώς είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, και ευχόμαστε να παραμείνετε για πάρα πολλά χρόνια ακόμη. Ό,τι θέλει ο Θεός. Να ημνείτε και να δοξολογείτε τα μεγαλεία του. Αυτή την περίπτωση, κύριε Κούνα, το εναπόθεσα στον Κύριο. Μπορεί ο Κύριος να με θέλει ένα χρόνο, μπορεί να με θέλει δύο χρόνια. Αλλά κάποια στιγμή, το λέω και για τους άλλους εκλεκτούς συναδέρφους του Ιερού Αναλογίου, κάποια στιγμή όταν φτάσουμε σε μια ηλικία πρέπει να παραιτηθούμε.
αυτό είναι σπουδαίο που λέω και το πιστεύω. Εγώ ξέρω σε ποια ηλικία βέβαια θα παραιτηθώ. Δεν μπορώ να σας το πω τώρα βέβαια. Είστε μικρός όμως ακόμη. Δεν είμαι μικρός. Ήδη έχω συμπληρώσει φέτος το 70ο έτος της ηλικίας. Να τα εκατοστήσετε, να ευχηθούμε. Με τη βοήθεια του Θεού να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σε κάποια ηλικία θα δούμε, πρέπει και εγώ να παραδώσω τη σκυτάλη στην διάδοχη, ας πούμε, κατάσταση. Λοιπόν. Να υπάρχει, ναι, η διαδοχή, όπως ακριβώς το αναφέρετε. Ως λαμπαδάριος, ως πρωτοψάλτης μέχρι και σήμερα, ακόμη βέβαια και ως βοηθός, ως δομέστικος, αλλά ας μείνουμε στην πρωτοψαλτία. Ναι, μάλιστα. Έχετε βιώσει εδώ γεγονότα, γεγονότα πάμπολα, χειροτονίες αρχιερέων, ιερέων. Επί της εποχής μου περίπου πέρασαν από τα χέρια μας, ας το πούμε. Από τις φωνές σας. Από τις φωνές μας, ας πούμε. Δεν θέλω να το πω αυτό για να μην θεωρηθεί ότι... Όχι. Λοιπόν, περίπου 55 χειροτονίες αρχιερέων. Η μισή ιεραρχία και πλέον. Είναι, δηλαδή, ευλογία Θεού για μένα. Που με αξίωσε ο Θεός και βρέθηκα σε αυτή την ιερή, θα έλεγα, θέση να προσφέρουμε με τις ταπεινές μας φωνητικές και καλλιτεχνικές δυνάμεις αυτό που πρέπει να προσφέρουμε. Πολλά ευχάριστα και πολλά δυσάρεστα γεγονότα. Ναι, γάμους, κηδείες. Βέβαια, επί των ημερών μου, πρώτα ως λαμπαδαρίου, έφυγε από τη ζωή, εξεδίμησε εις Κύριον, ο μακαριστός Σεραφείμ. Και επί της πρωτοψαλτίας μου, εξεδίμησε εις Κύριον, ο μακαριστός Χριστόδουλος. Και ο σημερινός μακαριότατος, τι να πω, του το έχω πει και του ίδιου βέβαια, κάποια στιγμή που πήγα στην Αρχιεπισκοπή και συζητήσαμε, είναι άριστος των αρίστων. Δεν κολακεύω, λέω την αλήθεια. Είναι ένας άνθρωπος αρετής, δεν μας ενοχλεί, δεν μας έχει επιπλήξει ποτέ, παρόλο που και εμείς είμαστε άνθρωποι με αδυναμίες. Έτσι, λοιπόν, επί της εποχής του, του σημερινού μας Αρχιεπισκόπου, περνάμε θαυμασία. Και οι δύο οι χωρίς. Έχοντας βέβαια ως προϊστάμινο τον πατέρα Θωμά. Βέβαια. Ως πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και ως ιερατικός προϊστάμινο τον πατέρα Θωμά. Με τον οποίο γνωρίζεστε πάρα πολλά χρόνια. Από το 1968. Και ήταν ένας εκ των μαθητών σας. Του άρχισε να του κάνω κάποια μαθήματα. Φάλτσαρε όμως. Δεν χτυπούσε σωστά τα διαστήματα και τους τόνους. Και δυστυχώς λέω, δεν έχω την υπομονή, αγαπητέ Θωμά, δεν κάνουμε, λέω, έτσι τίποτε, λέω. Ναι, ας σταματήσουμε. Ας να παραμείνεις έτσι όπως είσαι πρακτικός, του λέω. Μάλιστα. Ναι, ναι. Να πάμε να ακούσουμε τον πατέρα Θωμά όμως, τι λέει αυτός για την φιλία σας, για την γνωριμία σας, αλλά και για την πρωτοψαλτία σας, καθώς είναι ο προϊστάμενός σας και εσείς ο πρωτοψάλτης του Ιερού Καθεδρικού, δηλαδή, Ναού των και Αθηνών. Εκεί έγινε ένα θαύμα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Μετά από 30 χρόνια βρέθηκα εγώ πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού και ο πατήρ Θωμάς και ιερατικός προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού εδώ και ως πρωτοσύγγελος. Δηλαδή, τι να πω. Δηλαδή, συνέβησαν γεγονότα τα οποία δεν θα τα φανταζόμουν ποτέ. Είναι το χέρι του Θεού, μάλλον. Η πρόνοια του Θεού. Ας ακούσουμε τον πατέρα Θωμά. Τι έχει να πει για τον πρωτοψάλτη και δάσκαλο, κύριο Απόστολο Παπαδόπουλο. Εδώ σε αυτό τον ναό έχουμε την χαρά και την τιμή να είναι πρωτοψάλτης ο κύριος Απόστολος Παπαδόπουλος. Ο Απόστολος Παπαδόπουλος είναι ένας εγκρατής διδάσκαλος της βυζαντινής μουσικής, παρόλο ότι οι σπουδές του δεν είναι μόνο στη βυζαντινή μουσική, αλλά έχει σπουδάσει και την ευρωπαϊκή μουσική και στα τρία της στάδια. Έφτασε μέχρι φούγκα στο Δίο Αθηνών. Γνωρίζω ότι ήταν ένας άριστος μαθητής από τα παιδικά του χρόνια και μπορώ να πω ότι
επειδή τον γνωρίζω από τα νεανικά μας χρόνια, υπηρετήσαμε μαζί στο πολεμικό ναυτικό και είμαστε συμψάλλοντες στο ναό του Αγίου Δημητρίου του Παλάσκα. Εκείνος ήταν ήδη έτοιμος ψάλτης από τον καθηγητή και μεγάλο δάσκαλο, τον Σπυρίδωνα Περιστέρη, και κοσμούσε πραγματικά εκεί το αναλόγιο, το δεξιό, στον Άγιο Δημήτριο του Παλάσκα, και ερχόταν όλοι, και οι αξιωματικοί, αλλά και οι ναύτες, για να ακούσουν το αηδόνι εκεί του Αγίου Δημητρίου. Ήμουν κι εγώ από αριστερά, το κοκοράκι από την άλλη πλευρά, και προσπαθούσα όσο μπορούσα να βοηθήσω, αλλά ήταν και ο πρώτος που μου έκανε τα πρώτα δειλά-δειλά μαθήματα βυζαντινής μουσικής τις ώρες που είχαμε ελεύθερο χρόνο. Από τότε και μετά ο Απόστολος συνέχισε τις σπουδές του, ολοκλήρωσε τις σπουδές του πάντοτε με άριστα, και οι καθηγητές του τον υπεδείκνυαν ως ένα άνθρωπο με ασυμβίβαστο ήθος, όχι μόνο μουσικό ήθος, αλλά και ανθρώπινο. Και χαίρομαι και αισθάνομαι πραγματικά καμάρι, γιατί τον εγνώριζα από τότε και έχουμε αδιατάρακτη φιλία μέχρι και σήμερα. Στην συνέχεια χαθήκαμε, γιατί εγώ πήγα στο εξωτερικό, εκείνος έμεινε εδώ στην μέση εκπαίδευση, εδίδαξε τα παιδιά μας την μουσική στα σχολεία της πατρίδος μας, και όταν εκοιμήθη ο αείμνηστος μεγάλος δάσκαλος Σπυρίδων Περιστέρης, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, δεν προβληματίστηκε καθόλου, διότι είχε ήδη έτοιμο τον διάδοχό του και ανέθεσε στον κύριο Παπαδόπουλο το δεξιό αναλόγιο της Μητροπόλεως. Εγώ δεν είχα την συγκίνηση μετά από τόσα χρόνια, ως πρωτοσύγγελος τότε της Αρχιεπισκοπής, να υπογράψω το χαρτί του διορισμού του. Βλέπετε, έτσι τα φέρνει η ζωή και ο Θεός. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι καθηγητής στο ΟΔΙΟ Αθηνών, το καλύτερο και πλέον φημισμένο ΟΔΙΟ της χώρας μας, το οποίο έχει φήμη όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Και επειδή, όπως λέμε, εκ του καρπού γνωρίζομαι και το δέντρο, εάν δει κανείς και ακούσει τους μαθητές στους οποίους έχει δώσει πτυχία ο κύριος Παπαδόπουλος, καταλαβαίνει την αξία του δασκάλου. Είμαι θα ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί είναι εδώ και πράγματι κοσμεί το αναλόγιό μας μαζί με τον λαμπαδάριο του ναού μας, τον κύριο Κατσαρό, έναν εξίσου άξιο ιεροψάλτη, και χαιρόμαστε και τους δύο χορούς κάθε φορά που τελούμε την Θεία Λειτουργία και τα μυστήρια του Θεού στο ναό μας. Εύχομαι ο Θεός να του δίνει χρόνια πολλά, ευλογημένα, και να έχει την δύναμη και το κουράγιο να συνεχίζει αυτό το έργο το θεάρεστο το οποίο επιτελεί επί τόσα χρόνια. Ξέρετε, επειδή, όπως είπα, γνωρίζω τον Απόστολο πολλά χρόνια, ο Απόστολος είχε τρεις αγάπες στη ζωή του. Το θυμούμε αυτό από τα νεανικά μας χρόνια. Η πρώτη ήταν η Εκκλησία. Η δεύτερη ήταν η μουσική. Και η τρίτη, την οποία απέκτησε αργότερα, ήταν η οικογένειά του. Αγάπησε την Εκκλησία, την υπηρέτησε και την υπηρετεί με αφοσίωση και με το πάθος, θα έλεγα, του ανθρώπου που θέλει να προσφέρει μέσα στην Εκκλησία. Με το ίδιο πάθος υπηρέτησε και υπηρετεί και την μουσική, και βεβαίως με το ίδιο πάθος αγάπησε και την καλή του οικογένεια, που και σε αυτούς εύχομαι να τον χαίρονται και να τον καμαρώνουν. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω δημοσία για όσα αυτά τα χρόνια προσέφερε, για όσα έχει προσφέρει στον Μητροπολιτικό Ναό, για όσα έχει προσφέρει στο ΟΔΙΟ Αθηνών,
για όσα έχει προσφέρει σε όλους μας και στην οικογένειά του, αλλά και σε όλο τον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει την δυνατότητα να τον καμαρώνει, να τον ακούει δια της τηλεοψίας από το ραδιόφωνο. Και ξέρετε, πάρα πολλές φορές μας παίρνουν τηλέφωνα από την Αυστραλία, από την Αμερική, από άλλα μέρη της Ελλάδος. Βλέπετε, τώρα βοηθάει και η τεχνολογία, το διαδίκτυο, όλα αυτά. Και να μας μιλούν με τα καλύτερα και εγκομιαστικότερα λόγια για τον πρωτοψάλτη μας. Αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Συνέπεσε να είμαστε μαζί και στην Επιτροπή Ακροάσεων των Ιεροψαλτών. Εκεί εθαύμαζα τον Απόστολο, όχι μόνον για τον τρόπο με τον οποίο εξήταζε τους υποψηφίους, με την ευγένεια με την οποία τους εξήταζε, δεν ήταν ποτέ προσβλητικός. Μιλούσε στα νέα παιδιά ή στους μεγαλύτερους σαν να ήταν οι σάξιοι του, ενώ απήχαν παρασάγκας βεβαίως. Και πάντοτε έδιδε το κουράγιο και το θάρρος σε αυτούς που εξετάζονται, ούτως ώστε να μην τους δημιουργείται τράκ, να μην τους δημιουργείται πρόβλημα, αλλά να μπορούν να αποδώσουν αυτό το οποίο άξιζαν και αυτό το οποίο ήταν. Εις δε τις βαθμολογίες του ήταν πάντοτε ακριβής προς το επιοικέστερον, θα έλεγα. Αυτά γιατί τα είπα, δεν είπα μια ιστοριούλα, τα είπα για να δείξω το ήθος του ανθρώπου, γιατί ο ψάλτης ο οποίος υπηρετεί μέσα στην Εκκλησία δεν χρειάζεται να έχει μόνο όμορφη φωνή, δεν χρειάζεται να ξέρει πολύ καλή μουσική, αλλά κυρίως να κοσμείται από ήθος. Και το ήθος αυτό ο κύριος Παπαδόπουλος το διαθέτει με τη χάρη του Θεού και εύχομαι έτσι να συμβαίνει πάντοτε. Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Θωμά για όσα καλά μας είπε, για τον καλό του φίλο θα έλεγα, τον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού, του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών, τον κύριο Παπαδόπουλο. Ως πρωτοψάλτης συνεχίσατε τον ίδιο τρόπο εκφράσεως του δασκάλου σας πάνω στο Ιερό Αναλόγιο. Πόσο δύσκολο είναι, καθώς σχεδόν Κυριακή, Παρακυριακή έχετε αναμετάδοση από το κρατικό κανάλι, πόσο δύσκολο είναι να κρατήσετε έτσι οργανωμένα, άρτια οργανωμένα, έναν τόσο σημαντικό βυζαντινό χορό? Αυτό που λέτε είναι όντως μεγάλη ευθύνη. Διότι όπως είπατε, για να κρατήσει κανείς ένα χορό θέλει, ας πούμε, θέλει προσόντα να έχει κανείς. Αυτός που θα διευθύνει το χορό. Τι προσόντα? Προσόντα να μπορεί να επιβληθεί. Με τον ωραίο τρόπο βέβαια. Με την καλή συμβουλή βέβαια. Όχι αγριάδες και βαρβαρισμούς και το ένα και το άλλο. Εδώ τώρα στο χορό, κύριε Κούνα, στο χορό έχουμε παιδιά δικά μας, μαθητές μου στο Οδείο Αθηνών. Mm-hmm. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τη βυζαντινή μουσική. Είναι παιδιά που ακούνε. Όταν τους συμβουλεύω και τους προτρέπω κάποια πράγματα, με ακούνε έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και οι μεγάλοι που είδατε χθες, 3-4, και αυτοί ακολουθούν άριστα. Ωραία. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι και οι δύο χωροί είναι πολυπληθείς. Βέβαια. Σημαντικό. Βέβαια, και σας χαίρεται όλη η Ελλάδα όταν έχετε την αναμετάδοση. Πολυπληθείς πραγματικά. Και ο αριστερός χορός, καμιά φορά ο αριστερός χορός έχει και κάτι περισσότερος μάλιστα. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει με την απόδοση βέβαια των χωρών. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς έχουμε αυτούς που έχουμε, ας πούμε 16-17, καμιά φορά και 20 άτομα έρχονται και εκτός χορού. Τους δεχόμαστε. Από τη στιγμή που ξέρουμε ότι θα προσφέρει μια υπηρεσία. Mm-hmm. Φωνητική δυνατότητα. Αν δεν το γνωρίζετε, τον προσπαθείτε να τον κρατήσετε λίγο μακριά. Κάποιος που έρχεται και θέλει να ανέβει στο ψαλτήρι. Κοιτάξτε, έχουμε και αυτά τα... προσεκτικός, πιστεύω. Ας το πούμε τα παρατράγουδα. Έρχονται, ανεβαίνουν επάνω. Δεν λένε μία καλημέρα. Ορίστε, λέω, τι θέλετε.
θέλω κι εγώ να είμαι εδώ, ας πούμε, στο χώρο. Πώς θα είστε? Δεν σας έχω ακούσει. Αν δεν σας ακούσω, δεν μπορώ να... Αν έχετε την καλοσύνη, πέραστε κάτω. Περιμένετε στο τέλος να γνωριστούμε, να σας ακούσω και αν έχετε αυτές τις δυνατότητες τις φωνητικές, γιατί όχι να σας πάρω για συνεργάτη. Ορισμένοι το καταλαβαίνουν και ορισμένοι δεν το καταλαβαίνουν, παρεξηγούνται, φεύγουν το ένα το άλλο. Έχουμε και αυτά τα, όπως σας είπα... Το λέτε και με διάκριση, νομίζω ότι έπρεπε να το κατανοούν άπαντες. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε τώρα. Δάσκαλε, θα έλεγα στο σημείο αυτό να κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για να συνεχίσουμε με το τρίτο μέρος του αφιερώματός μας προς τον δάσκαλο κύριο Απόστολο Παπαδόπουλο και να μάθουμε πολλά ακόμη για το πρόσωπό του. Μέχρι τότε να είστε όλοι σας καλά. Χαίρετε. Ασπίλε, αμόλυντε, αυθόρε άκραντε, αγνή παρθένε θεόν ύμφε δέσποινα. Η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο σου κύση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίσινα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης πόνησε προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη βδελήξη με τον αμαρτωλόν, πον εν αγή τον εστρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτόν ακριώσαντα και τι των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενο. Άλλος του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επενήτω αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσπερωμένη δέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναντίον.